Ποντάκι, έχεις φτάσει στο κρίσιμο σημείο για να κερδίσεις 10 ολόκληρες χιλιάδες ευρώ. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος, έτοιμος. Πάρα πολύ ωραία. Τι θα μου έλεγες λοιπόν, πιστεύεις ότι τα πρωταθλήματα που έχει κερδίσει η ομάδα σου, ο Ολυμπιακός, τα έχει κερδίσει όλα τίμια? 100% τι. Θα το ζητάμε. Η απάντησή σου δηλαδή είναι ναι. Ναι, τι. Για να δούμε. Αυτό που απάντησες είναι... αλήθεια. Μπράβο, μπράβο! Είναι καταπληκτικό. Και τώρα πάμε στο τρίτο και πιο δύσκολο επίπεδο για τις 25.000 ευρώ. Τέσσερις ερωτήσεις. Τι θέλω να σου πω, είστε όλοι Ολυμπιακοί, εσύ και η παρέα σου από μικρή, ε? Τσιρικάκια είμαστε. Και μου είχες πει στο διάλειμμα ότι πριν από τα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όντως, ντύνεις τη γυναίκα σου με ρούχα του Παναθηναϊκού και κάνετε σεξ. Εντάξει. Εντάξει, έτσι μας αρέσει. Για γούρι το κάνεις. Για γούρι, γιατί και εγώ φτιάχνομαι. Ναι, ναι. Και το μωρό μου την ώρα της πράξης φωνάζει έτσι, α, ο Πειραιάς, έτσι, α, ο Πειραιάς. Καταλάβαμε. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Μας αρέσει. Θεωρείς, 12η ερώτηση, ναι, ναι. Θεωρείς, Τάκη, ναι, ότι οι επιλογές του Προέδρου σας είναι πάντα σωστές? Πάντα. Ο Προέδρος δεν κάνει ποτέ λάθος. Ναι, άρα. Φταίω, τι, πλάκα. Για να δούμε. Αυτό που απάντησες είναι... αλήθεια. Μπράβο! Μπράβο! Μα είσαι καταπληκτικός παίκτης. Πάμε αμέσως στην επόμενη ερώτηση. Πάμε. Σε τόσο κοντά στις 25.000 ευρώ, μπράβο, σου μένει μία ερώτηση, φίλε μου. Έχεις πανηγυρίσει ποτέ γκολ του Παναθηναϊκού? Αν είναι δυνατόν. Εγώ? Ναι, εσύ. Του Παναθηναϊκού? Ναι. Όχι, ποτέ. Η απάντησή σου είναι όχι, λοιπόν. Βέβαια, όχι, ποτέ. Για να δούμε αν μας λες αλήθεια ή ψέματα. Αυτό που απάντησες είναι... ψέμα. Τι έκανε, ρε ξεφτυλισμένε? Πανηγύρισες κοντού Βάζελου. Αν σου ξανακάτσω, ρε, να με λένε Κέλλη. Όχι, ρε, παιδιά. Ρε, σε ένα ευρωπαϊκό ήτανε. Ήμουν αλιάρδα, σουρωμένος, ρε, παιδιά. Τάκη, λυπάμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά τα χασες όλα. Κυρίες και κύριοι, την άλλη εβδομάδα θα είμαστε πάλι μαζί.